Οι συνάδελφοί σας λένε ότι αυτό που κάνουν τα κόμματα και καταφέρονται εναντίον της δικαιοσύνης δεν πρέπει να συνεχιστεί. Δηλαδή απαξιώνει το θεσμό. Είναι σωστό αυτό. Είναι σωστό, αλλά κάνετε μια κριτική δεν είναι που αφήνει σκιές, γκρίζες περιοχές. Όχι, κύριε Αθανασίου, δεν είναι στο απειροβλήτο, αλλά με το να λέτε ότι είναι σκευωρία. Στη σκευωρία χρειάζεται να υπάρχουν πολλοί άνθρωποι για να την κάνουν, αλλά και οι δικαστικοί και οι εισαγγελείς. Ναι, δεν είναι μόνο από μια πλευρά των πολιτικών. Και χωρίς να υπάρχουν αποδείξεις, καταλαβαίνετε κι εσείς που είστε νομικός. Ιστονομικός, ότι μάλλον κάνετε ζημιά στη δικαιοσύνη. Όσοι το λένε αυτό. Όχι, κάνετε λάθος και αυτοί οι χαρακτηρισμοί μακριά από μένα. Λοιπόν, σας εξηγώ. Έχω κατ' επανάληψη μιλήσει και σε εσάς κατά το παρελθόν και έχω ορθογραφήσει ότι ανεξαρτήτως της ουσίας της υπόθεσης όλη η διαδικασία την είπα και εγώ σκευωρία για τον απλούστατο λόγο. Ναι. Το νόμο για τους προστατευόμενους μάρτυρες, τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος που είναι μια ειδική κατηγορία, τον έκανα εγώ στη Βουλή για να προστατεύσω τη δημόσια περιουσία και την περιουσία των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Λέω λοιπόν ότι εδώ ανεξάρτητα από την ουσία όλες οι καταθέσεις που ελήφθησαν από τους λεγόμενους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, δηλαδή προστατευόμενος, είναι άκυρες. Η ακυρότητα είναι πολλαπλή. Και θα δείτε ότι τα δικαστήρια όταν τους κρίνουνε δεν θα τις λάβουν υπόψη. Γιατί δεν τηρήθηκε μια σειρά δικονομικών εγγυήσεων. Είναι, μπορώ να σας αναφέρω μία-μία, τα έχω γράψει. Όχι, δεν θα μας αναφέρετε, γιατί δεν έχουμε τον χρόνο. Την επόμενη φορά ελπίζω πράγματι. Άρα λοιπόν, με αυτή την έννοια, ακούστε, να τελειώσω, να τελειώσω. Με αυτή την έννοια, με αυτή την έννοια, λέω λοιπόν ότι και οι συνάδελφοι οι οποίοι πήραν τις καταθέσεις, οι πρώην συνάδελφοί μου, έχουν κάνει λάθος. Ναι. Διότι δεν τήρησαν τις διατάξεις του νόμου. Ούτε μήπως έχουν και αυτοί άλλη ερμηνεία, κύριε Αθανασίου, όπως έχετε και εσείς. Σας καταλαβαίνω για την επιθετικότητα που έχετε. Και όχι, προσπαθείτε... εγώ άκουσα ότι εμείς ένεσα καθήκοντα του Υπουργού. Ακούστε, αφήστε τώρα. Αφήστε. Τώρα φύγαμε από το θέμα. Αυτό σας απαντώ. Ναι. Εάν με παίρνετε εμένα τηλέφωνο και θέλετε να βγαίνω, θα με αφήνετε να ολοκληρώνω. Λοιπόν, εγώ τιμώ και βγαίνω στην ΕΡΤ, αλλά θα αφήσετε να ολοκληρώσω. Εδώ λοιπόν, κατά το μέρος που δεν τηρήθηκε το 43Β και ρωτήστε τους νομικούς σας του κώδικα ποινικής δικονομίας για τους μάρτυρες, οι καταθέσεις είναι άκυρες και εδώ έχει ευθύνη και οι εισαγγελείς διαφθοράς που δεν τήρησαν τη διαδικασία. Τελεία και παύλα. Αυτά ακριβώς. Τελειώνουμε. Δηλαδή καταλογίζετε λάθος, όχι εσκεμμένες ενέργειες εσείς. Αυτό. Καταλογίζετε λάθη στην εισαγγελία διαφθοράς. Αυτό δεν θα το κρίνω εγώ τώρα. Μα, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί πέρα. Πριν σας αποδεσμεύσουμε σε 20 δευτερόλεπτα, επειδή διαβάστε, βγαίνετε, όπως είπατε, διαβάστε το νόμο. Διαβάστε το νόμο. Παίρνουν έγκριση. Ακούστε να δείτε, συγχωρείτε, κύριε Βαλιάνου, δεν θυμάμαι ποιος είναι ο συνάδελφος. Συγγνώμη. Η Έρικα μίλησε. Τώρα σας μιλάει άλλο συνάδελφος. Δεν πειράζει, το ίδιο είναι. Λοιπόν, μπορείτε να ρωτήσετε τους συναδέλφους σας γιατί δεν ενεκρίθη από τον αντισαγγελέα που υποπτεύει τη διαφθορά ή η διάταξη για προστατευόμενους μάρτυρες και δεύτερο και σπουδαιότερο γιατί ενεκρίθη εκ των υστέρων όταν πια η δικογραφία για τα πολιτικά πρόσωπα έχει πάει στη Βουλή που δεν είχε καμία αρμοδιότητα. Διάβιαστε τα με προσοχή, αλλά αυτά θα τα πούμε και εν καιρό ξανά πάλι. Τα έχω εντοπίσει. Ελπίζω από εδώ, κύριε Αθανασίου, όχι πάλι από εκεί. Όχι από το Περιστήριο πάλι. Κύριε Αθανασίου, να σας ευχαριστήσουμε παρόλα αυτά, γιατί είμαστε τέσσερις εδώ που κάνουμε ερωτήσεις. Έχει ένα ακουστικό μόνο στο αυτί του άνθρωπο. Εγώ σήμερα, θα σας είπε η κυρία Λούπη, ήθελα να έρθω από εκεί. Αλλά όπως ξέρετε, είμαι σε επιτροπή, βγήκα από την επιτροπή. Το ξέρουμε, κύριε Αθανασίου, γι' αυτό μιλάμε δυνατά, γιατί είναι η απόσταση που μας χωρίζει. Έρθω, σε 20 δευτερόλεπτα. Στην επόμενη φορά σας υπόσχομαι να είμαι εκεί. Αλλά δεν μπορούσα σήμερα. Είμαι σε επιτροπή παραγωγής και εμπορίου. Σας παρακαλώ θερμά σε 20 δευτερόλεπτα για το σημερινό πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Αναδρομικά έως 360.000 ευρώ είναι το πρώτο θέμα που επιλέγει η εφημερίδα. Τελεσίδικες αποφάσεις για περισσότερους από 200 δικαιούχους βουλευτικών συντάξεων. Είναι αναδρομικά τα οποία ζητούν συνταξιούχοι βουλευτές και κάποιοι έχουν δικαιωθεί.
Να σας πω, δεν το έχω δει, αλλά αν είναι δικαστική απόφαση αμετάκλητη, πρέπει η πολιτεία να τις εφαρμόσει. Δεν το συζητώ. Ναι, απλώς λέει το δημοσίευμα ότι είναι και λίγο, γίνεται μια διάκριση, γιατί αναδρομικά ζητάει πάρα πολύ. Κύριε Αθανασίου, σας ζητάμε γιατί. Όσοι ζητούν αναδρομικά και δικαιώνονται με δικαστικές αποφάσεις, σύμφωνα με συνταγματική επιταγή, η πολιτεία υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις δικαστικές αποφάσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε καλά. Είπαμε, όσοι εργαζόμενοι και οι βουλευτές, μην περιμένετε διαφορετική αντιμετώπιση, διεκδικού.